πόσο δύσκολο ήταν να επανέλθετε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι να μείνω μια καλή ομάδα που είναι η ΑΕΛ. Αλλά δόξα Θεός πήραμε το σκορ που θέλαμε, το αποτέλεσμα που θέλαμε για να είμαστε δύο πιο κοντά από την τέταρτη θέση και να πάμε τώρα να ξεκουραστούμε για τα επόμενα παιχνίδια. Η Ομονία για άλλο ένα παιχνίδι δεν εντυπωσίασε με την εμφάνιση μας, αλλά σήμερα πήραν αυτόν που είτε ναι, αλήθεια. Είχαμε μια μέτρια εμφάνιση σήμερα, αλλά ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Ξέρεις, μερικές φορές παίζεις καλά και δεν κερδίσεις. Αυτή τη φορά δεν παίξαμε τόσο καλά, είναι η αλήθεια, αλλά πήραμε το αποτελέσμα που ήθελαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Στο τέλος, που μας καταναλύσεις έντονα Ναι, για όλοι μας. Εμείς δεν μας αρέσει να χάσουμε, δεν μας αρέσει τη θέση που είμαστε, αλλά πρέπει να συνεχίζουμε τη δουλειά μας, να συγκεντρωθούμε στα επόμενα παιχνίδια και να πάμε ενωμένοι με τον κόσμο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει κοντά μας και τα επόμενα παιχνίδια να πάμε πιο δυνατά για να κερδίσουμε. Ρενάτο, μετά τη διακοπή και ξεκινάει ο δεύτερος γύρος στο β' γύρο του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. Αυτό το παιχνίδι μπορεί με κάποιες προϋποθέσεις. Όλα τα παιχνίδια για μας είναι σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Δεν είμαστε στη θέση που θέλουμε και πρέπει να δουλέψουμε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να ανεβάσουμε και το επίπεδο μας, να παίξουμε καλύτερα και να κερδίσουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας. Μετά τον τεχνικό από ελ, ακούστηκε ειδικά για διαφορία από τους παίκτες και διάφορα έτσι που... Ξέρεις, δεν μας αρέσει να χάσουμε. Κανένας μέσα στην ομάδα μας και εγώ και τους συμπαίκτες μου δεν μας αρέσει να χάσουμε και πρέπει να συγκεντρωθούμε τώρα και να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ακόμα 5 παιχνίδια μέχρι το τέλος. Πιστεύεις ότι ο Μονέας στο τέλος της Σαλαταφέρα... Εμείς πιστεύουμε, πρέπει να πιστεύουμε. Δεν έχουμε άλλο τρόπο να παίξουμε στην Ομόνια. Πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και να ξεκινήσουμε το επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ που είναι μια καλή ομάδα. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε καλοί για να παίξουμε για την νίκη πάντα, κάθε παιχνίδι. Ότι θα υπάρχει νέος προπονητής, υπάρχει νέος προπονητής και θα βλέπει αποτελεί έναν κίνητρο έξτρα για τους παίκτες. Εμείς δεν έχουμε κίνητρο από κάποιον προπονητή. Έχουμε τώρα το κύριο Ζάκης που να μας βοηθήσει, μετά θα έρθει ο κύριος Μπάμος. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι παίζουμε για την Ομόνια, που είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και αυτό είναι κίνητρο για όλοι. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε για τον προπονητή. Έχουμε μεγάλο κόσμο δίπλα μας για να μας στηρίξει. Έχουμε πολύ κόσμο που θέλει να κερδίσουμε και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε, να τους δώσουμε χαρά. Αλλά σημαντικό πάντα να κερδίσουμε για να παίξουμε σε ψηλό επίπεδο. Ευχαριστώ.